Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ποια είναι καλή η κατάσταση ακόμα σκέτο. Από το μέτωπο της πυρκαγιάς σήμερα στην Αλεξανδρούπολη τώρα? Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το ενεργό μέτωπο όπως λέμε στην πυροσβεστική αερολογία, βρίσκεται νοτίως της, του οικισμού Λουτρός, μεταξύ του Λουτρού και των Λουτρών Τραϊανούπολης. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το πρόβλημα εστιασμένο πιο πολύ. Αντιθέτως, πιο δυτικά που είχαμε μεγάλα προβλήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως είναι το Δωρικό, όπως είναι η Αρναδιά και η Άνθεια, εκεί είναι λίγο πιο ελεγχόμενα τα πράγματα, πιο ελεγχόμενη η κατάσταση, όπως και πιο βόρεια στη Νύψα, στον οικισμό Νύψα. Και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί και στην κυκλοφορία η νέα Εγνατίωδος, που είχε διακοπεί χθες από τις 12 η ώρα το πρωί, στον κόμβο της βιομηχανικής ζώνης μέχρι τον κόμβο του Αρδάνιο. Οπότε λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια πιο ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Όμως η πυρκαγιά, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια και αυτού του 24ωρου, δεν θα είναι εύκολα πράγματα. Η πυρκαγιά είναι, όπως έχουμε πει, τροφοδοτούμενη από τον αέρα. Είναι ουσιαστικά ο μεγάλος εχθρός των πυροσβεστών σε όλες αυτές τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Έχουν καεί σπίτια, κυρία Κοπιέ? Υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές, συγκεκριμένα στο Αιτοχώρι και σε σπίτια, σε όχι μεγάλο έδρος βέβαια, και σε αυτοκίνητα. Όπως καταλαβαίνετε, μια ενθερμό αποτίμηση δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αυτό θα γίνει η τελική αποτίμηση, η καταγραφή των ζημιών, ακριβώς το τι έχει συμβεί, ποιες ζημιές έχουν υποστεί οι οικίες. Είναι μια διαδικασία που μέσω του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Αρρωγής, θα υπάρχει μια πλήρης καταγραφή όλων των δεδομένων. Και αυτό θα γίνει μετά τη λήξη αυτού του συμβάντος. Η επόμενη μέρα. Ωστόσο, η προσοχή σας αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο Λουτρό. Εκεί κινδυνεύουν κατοικίες? 176 πυροσβέστες και πυροσβέστριες με 10 ομάδες πεζοπόρων κλιμάτων. Από το πρώτο φως της ημέρας, εντολή απογείωσης και είναι ήδη στον αέρα 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, τα οποία θα ενισχυθούν στον κύκλο αυτό των επιχειρήσεων, των εναέριων επιχειρήσεων, γιατί παράλληλα με τις επίγειες επιχειρήσεις θα υπάρχουν και εναέριες επιχειρήσεις, από αέρες δηλαδή θα προσπαθήσουν να κάνουν δυναμική ανακοπή στα μέτωπα μπροστά στο ενεργό κομμάτι της κεφαλής του μετώπου, όπως λέμε στην πυροσβεστική αερολογία, και θα ενισχυθούν με περαιτέρω 7 αεροσκάφη και 4 ακόμη ελικόπτερα, δηλαδή κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντελεσμό, θα βρίσκονται στον αέρα μαζί με τις επίγειες δυνάμεις, μαζί με τον ελληνικό στρατό, μαζί με την ελληνική αστυνομία, με τις δυνάμεις περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φυσικά το Δήμο Αλεξανδρούπολης, τον οικείο Δήμο και Τραϊανούπολης. Όλοι μαζί, στον κοινό σκοπό, είμαστε στρατευμένοι με σκοπό να δώσουμε τη μάχη, τη μεγάλη μάχη. Έχουμε ξαναπεί ότι τα φαινόμενα είναι δύσκολα. Βλέπετε τι συμβαίνει, τι συνέβη πριν από λίγες ημέρες στη Χαβάη, των ΗΠΑ, στην πόλη Λαχάινα. Έχει αυξηθεί η δρυμύτητα των φαινομένων. Έχει αυξηθεί η επιθετικότητα αυτών των πυρκαγιών. Πολύ εύκολα αυτές οι πυρκαγιές μπορεί να γίνουν σαρωτικού τύπου πυρκαγιές. Και εμείς καλούμαστε να προσαρμοστούμε μέσα από τα μηνύματα, τα σωτήρια μηνύματα που μπορώ να πω και 112, με σκοπό να προλάβουμε τα γεγονότα και να μην μας προλάβουν αυτά. Κύριε Αρτοπιέ, πόσοι οικισμοί έχουν εκκαινωθεί? Από χθες έχουν εκκαινωθεί 8 οικισμοί. Αν θέλετε, μπορούμε να τις αναφέρουμε. Συγκεκριμένα, επειδή έχω και καθιεργαμένο, είναι ο οικισμός Νύψα, Αετοχώρη, Πεύκα, Λουτρός, Αγνατιά, Αρίστινο, Δωρικό και Άνθια. Επιπλέον έχουν δοθεί προειδοποιητικά μηνύματα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, διότι είχαμε έντονα φαινόμενα καπνού στην ευρύτερη περιοχή λόγω της πυρκαγιάς. Βεβαίως είχαν αντιληπτός ο καπνός και από τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης και αυτή τη στιγμή, πέρα από το αμυγός πυροσβεστικό έργο, γίνεται και τη άνοιξη αντιπυρικών ζωνών, πιο συγκεκριμένα και στο δυτικό κομμάτι η άνοιξη αντιπυρικών ζωνών μέσα από χρηματολογικά μηχανήματα, συγκεκριμένα στην Αρναδιά και στην Άνθια, αυτή τη στιγμή μαζί με τις επιχειρήσεις. Και επίσης ένα άλλο κρίσιμο κομμάτι είναι στον οικισμό Άπαλος, είναι βορείος του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί γίνεται η άνοιξη αντιπυρικών ζωνών, να δημιουργηθεί δηλαδή μια ουδέτερη ζώνη, ούτως ώστε ακόμη και αν πλησιάσει η πυρκαγιά, να μην βρει τροφή για να μεταδοθεί η πυρκαγιά, διότι όπως καταλαβαίνετε, και το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης είναι μια ευαίσθητη περιοχή. Βέβαια. Μαζί και είναι πλησίον της πόλης Αλεξανδρούπολης. Μας περιγράφεται μια μεγάλη επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν έρθει δυνάμεις και από άλλες περιοχές?
Βεβαίως. Έχουν έρθει περιοχές και έχουν έρθει από την Ήπειρο, από την Κεντρική Μακεδονία, από τις όμορες περιοχές, δηλαδή τις όμορες περιφέρειες, να το πούμε έτσι, αλλά έχουν πάει και δυνάμεις και από την Αθήνα, την Αττική, την ευρύτερη Αττική, την ευρύτερη της Αττικής, με σκοπό να συνδράμουν όλοι στον κοινό αγώνα που κάνουμε μαζί με τις δυνάμεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με την περιφέρεια του Εύρου, να ακουστεί και αυτό να το πούμε. Είναι η τιτάνια προσπάθεια, ακόμη και ο διοικητής, περιφερειακός διοικητής του Εύρου, μέσα από αυτή την προσπάθεια. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι. Είναι καλά στην υγεία του. Οι πληροφορίες λένε ότι θα συνέλθει, θα ανακάμψει. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι πολύ ωραία διαδικασία παραμονής ουσιαστικά στον χώρο των επιχειρήσεων αυτών. Μας λέγανε συνάδελφοι, κύριε Αρτοπιέ, ότι ο καπνός έχει φτάσει μέχρι τη Μαγνησία. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα σε πόσα χιλιόμετρα εκτείνεται το μέτωπο της πυρκαγιάς? Περίπου. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο της πυρκαγιάς δεν είναι πολύ μεγάλο εύρος. Ωστόσο, επειδή είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα του πυκνού δάσους που υπάρχουν εκεί σε αυτές τις περιοχές, η εκπομπή των καπνών που γίνεται είναι ότι και από πολύ μεγάλες περιοχές της χώρας μας, όπως είναι και ακόμη και η Μαγνησία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, να βρει τους καπνούς. Φανταστείτε ότι οι καπνοί είναι ορατικοί, βέβαια μέσα από την δορυφορική αποτίμηση που βλέπουμε εμείς, ο δορυφόρος έπιανε, να το πούμε έτσι, ουσιαστικά τον καπνό ο οποίος υπήρχε στην περιοχή της του Εύρου, της Αλεξανδρούπολης εκεί, και είναι μια μεγάλη επιχείρηση, μια μεγάλη πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι εστιασμένο μεταξύ του οικισμού Λουτρός και τα Λουτρά Τραϊανόπολης. Το βράδυ είχαμε πολύ μεγάλες μάχες εκατέρωθεν του οικισμού Λουτρός. Δόθηκαν πολύ μεγάλες μάχες να μην περάσει φωτιά και από τα δυτικά και από τα ανατολικά. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι αυτό που ξέραμε, ότι δηλαδή θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους. Έξυπνο φορά, δεν κοπάσανε οι ανέμοι. Δεν είναι μια συνηθισμένη πυρκαγιά. Αυτό το οποίο εμείς αντιμετωπίζαμε όλα αυτά τα χρόνια και όλοι οι πυροσβέστες ξέρουν παγκοσμίως είναι ότι τα βράδια συνήθως η πυρκαγιά κοπάζουν τα φαινόμενα. Δηλαδή πέφτει λίγο ο αέρας, ανεβαίνει η σχετική υγρασία και έτσι μπορούν να είναι πιο αντιμετωπίσιμα τα φαινόμενα. Δεν το είχαμε σε αυτή τη φωτιά. Η φωτιά αυτή ήταν δύσκολη. Όλο το βράδυ έπαιναν πολύ ισχυροί άνεμοι. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και μέχρι χθες το μεσημέρι που μιλούσαμε μαζί σας, δεν ήταν επικίνδυνη η φωτιά. Ξαφνικά άλλαξαν οι ρηπές του ανέμου, ξαφνικά έγινε αυτή η επέκταση σε διάφορα μέτωπα της φωτιάς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είχε ξεσπάσει γύρω στις 6 το πρωί. Ωστόσο, μέχρι τις 2-3 το μεσημέρι δεν ανησυχούσατε. Όχι, νομίζω θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό. Η πυρκαγιά ξεκίνησε 4:40 περίπου το πρωί. Ναι. Είχαμε τα εξής φαινόμενα. Επειδή είχε προηγηθεί μια ισχυρή καταιγίδα στην περιοχή αυτή της Αλεξανδρούπολης και εκατοντάδες ηλεκτρικές εκενώσεις, ένεκα του οποίου θα μπορούσε να ξεκινήσει και μια δασική πυρκαγιά. Ξέρετε, ο κεραυνός πάντα, οι ηλεκτρικές εκενώσεις είναι μια αιτία έναρξης δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει μια πιθανολόγηση ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει και από αυτό. Η πυρκαγιά όμως ήταν τροφοδοτούμενη από πολύ ισχυρά ρεύματα ανέμων. Και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να δοθεί η κατάλληλη προτεραιοποίηση ουσιαστικά σε όλη αυτή την επιχείρηση. Δεν υποτιμήθηκε από την πρώτη στιγμή, πήγαν αρκετές δυνάμεις εκεί και ένα αέριο μέσα. Ωστόσο, επειδή δεν έχει κοπάσει από την πρώτη στιγμή ο άνεμος, όπως σας είπα και επιμένω σε αυτό, η πυρκαγιά είναι τροφοδοτούμενη ουσιαστικά και καθοδηγούμενη από τον αέρα. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Διαφορετικά, αν δεν είχε, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε άπνοια στην περιοχή, ήταν πολύ πιο απλά, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Πιστεύω θα μπορούσαμε να την κυρία Αρτοπιέ, ότι στο Αετοχώρι υπάρχουν εκτιμήσεις ή τουλάχιστον αναφορές, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές για καμένα σπίτια. Ακούσαμε από τους τοπικούς παράγοντες ότι το ίδιο συμβαίνει και στο χωριό Πεύκα. Υπάρχουν αναφορές. Και στα Πεύκα. Και στα Πεύκα. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν αναφορές και για καμένα. Δύο οικισμούς. Σε αυτούς τους δύο. Σε άλλους από τους υπόλοιπους 6 οικισμούς που εκενώθηκαν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές. Είναι εξαιρετικά πρόβλημα να το πούμε αυτό. Θα πρέπει να γίνει μια αναλυτικότατη καταγραφή όλων των υλικών ζημιών, τα οποία θα είναι το επόμενο, το σενάριο της επόμενης μέρας. Εντάξει, ακόμα είμαστε πάνω στη φωτιά. Και αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε στην ώρα της μάχης, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά πρόβλημα και δεν θα πρέπει να γίνει αυτό. Εμείς αυτό το οποίο δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα είναι η σωματική ακεραιότητα, η αρτημέλεια όλων των πολιτών που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω.
Υπάρχει. Αυτό ότι είναι η προτεραιότητά μας η ανθρώπινη ζωή. Φυσικά. Η ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι όπως έχει ξημερώσει σήμερα η μέρα και έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στις τελευταίες ώρες και τα τελευταία λεπτά, εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει ανάγκη για νέα εκένωση οικισμών? Τουλάχιστον άμεσα. Γιατί δεν μπορείτε να προβλέψετε φυσικά τι θα γίνει στις επόμενες ώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως κατευθύνεται η φωτιά, υπάρχει κάποιος οικισμός που μπορεί να χρειαστεί να εκενωθεί? Γιατί και ο Περιφερειάρχης έλεγε χθες ότι δεν είχε ξαναδεί τέτοιο μέτωπο φωτιά στην περιοχή. Βέβαιος, η Περιφέρεια και ο Δήμος της Αλεξανδροπούλης ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Έχουμε μια συνεργασία συνεχή. Διαθέτουν υδροφόρες, διαθέτουν χωματουργικά μηχανήματα. Κάνουν και οι άνθρωποι ό,τι μπορούν. Βεβαίως, καταλαβαίνουν και αυτοί η διεισόμαση. Ότι το συμβάν δεν είναι απλό συμβάν, είναι μια πολύ μεγάλη, μια δύσκολη δουλειά. Ωστόσο, αυτό το οποίο εμείς θα αντιμετωπίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, και αυτό θα είναι ουσιαστικά το δύσκολο, το μεγάλο στοίχημα των πυρηστικών δυνάμεων, θα έχουμε πολύ έντονες ρηπές ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια και του επόμενου 24ωρου. Τα προγνωστικά μοντέλα, τα μετεωρολογικά μοντέλα, δεν κάνουν λόγο για ύφεση των καιρικών φαινομένων. Ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή των πυρηστικών δυνάμεων είναι ο άνεμος. Ο άνεμος. Το λουτρό όμως που μας λέτε και τα λουτρά Τραϊανούπολης είναι οικισμοί που έχουν εκενωθεί? Το λουτρό έχει εκενωθεί από χθες. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται. Δεν έχει πλησιάσει τα λουτρά Τραϊανούπολης. Βρίσκεται στο ενδιάμεσο περίπου μεταξύ λουτρού και λουτρά Τραϊανούπολης. Και για αυτό το λόγο γίνεται αξιολόγηση όλων των δεδομένων. Να πάσα και στιγμή έχουμε ένα εθνικό συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, το οποίο αξιολογεί αυτή τη στιγμή, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, την ίδια ώρα που υπάρχει η εξέλιξη των φαινομένων εκεί των πυρηστικών επιχειρήσεων, την ίδια ώρα στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο υπάρχει μια σε πραγματικού χρόνου απεικόνηση όλων των πυρηστικών δυνάμεων, όλων των εναερίων μέσων τα οποία επιχειρούν σε πραγματικού χρόνου. Σας ευχαριστούμε καλό πολύ. Σενάριο αυτό σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Καλή δύναμη, κυρία Αρτοπιέ, στις δυνάμεις. Καλό κουράγιο, γιατί φυσικά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι οι άνθρωποι που ρίχνονται στη φωτιά και είναι οι πρώτοι που κινδυνεύουν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη σύνδεση και να ευχηθούμε καλή δύναμη. Και καλή συνέχεια. Καλημέρα.